Λακκούβες που μετατράπηκαν σε λίμνες στην πολύ παθή οδό Ανδρέα Εμπειρίκου στα Καμίνια. Να έρθουν να δούνε τα χάλια μας. Δεν μπορούμε ούτε να περάσουμε. Πνιγόμαστε. Ποιος μας δίνει εμάς σημασία στα προβλήματά μας? Απεγάλια. Χάλια. Ρεζινίτσα. Ερμόδιοι. Μας έχουν γραμμένο να συγχωρείτε κανονικά. Στη γυναίκα με το χωριό είναι ο Μουρβουλίτης. 20 κατοίκοι και έχουν άσφαλτο. Και εδώ λες είμαστε το... που είμαστε. Εγκαταλελειμμένοι. Δημότησα επιστράτευσε κανό καγιάκ για να διασχίσει το απέναντι λακκουβοδρόμιο. Είπα λίγο να κατεβάσω το κανό από το σπίτι και να διακομωδήσω λίγο την κατάσταση, διότι δεν εισακουγόμαστε εδώ πέρα. Το μόνο που εισπράττουμε είναι κάντε υπομονή και κάντε υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο υπομονή, γιατί πια η κατάσταση έχουμε σπάσει τα μάξια μας. Τα παιδιά στο σχολείο δεν μπορούν ούτε να περάσουν όταν βρέχει. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για την περιοχή μας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έρθουν από το Δήμο οι αρμόδιοι, να κάνουν μια βόλτα εδώ με τα αυτοκίνητά τους, να δούνε πώς είναι, που όταν περνάνε από εδώ αυτοκίνητο, το μόνο που ακούμε είναι ένα ντουκ. Δεν έχουν και τσαΐλι. Δεν, τίποτα. Παραμονές των εκλογών του Δημάρχου ήρθαν, ρίξαν δύο αυτοκίνητα, δύο φορτικά αυτοκίνητα, ναι. Και φέρανε και ένα ντοστορτάκι και το... από εκεί και ύστερα τίποτα. Η αγανάκτηση χτυπά κόκκινο με δημότες να κάνουν λόγο για αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής. Αλλά αυτός ο δήμαρχος, το λέω, μόνο ήρθε μία φορά 3α σε εκλογές. Μετά δεν ξαναβάλει τα πόδια του. Το γιατί? Είναι ντροπή όταν βλέπεις τα παιδάκια και περνάνε αυτή την κατάσταση. Σε ποιο μέρος υπάρχει αυτός ο δρόμος? Αυτή η λακκούβα που βλέπετε εδώ μπροστά μας είναι στο εντός σχεδίου πόλεως. Γιατί λοιπόν στο εντός δεν φτιάχνουν να τουλάχιστον? Γιατί πρέπει να κάνουν υπομονή, όταν φτιαχτεί το εκτός θα φτιαχτεί και το εντός. Πρέπει να το φτιάξουν κάποια στιγμή. Οδός Ιτάνου έξω από σχολείο στην Κηπούπολη, ενώ λίγα μέτρα παρακάτω βομβαρδισμένο τοπίο στην οδό Φιλελλήνων. Τραγελαφικές εικόνες στην οδό Μνησικλή, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, στην οδό Ερμή, πλησίων των σχολείων στον Άγιο Γιάννη Κνώσου, ενώ αντιμέτωποι με τις κολύμπες είναι δημότες στην οδό Στέφανου Φινίτση στο Κορακοβούνι. Δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε σχολείο από εδώ κάθε πρωί. Θέλεις βάρκα για να περάσεις. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Οι αρμόδιοι έρχονται εδώ? Κανείς δεν ήρθε. Έχουν πάρει τηλέφωνα, δεν έχει έρθει κανένας. Βατραχοπέδιλα, βέβαια. Βάρκα με κουπιά. Εγώ μια μέρα τα έβαλα τη βατραχοπέδιλα και πέρασα για να κάνω πλάκα στη θεία μου από εκεί. Αλήθεια. Έβαλα τα βατραχοπέδιλα, πήρα και μια ομπρέλα της θαλάσσης. Λέω, αλλιώς δεν γίνεται. Μεγάλο πρόβλημα. Στο χωράφια μπαίνουν και εκεί λάσπη. Και από εκεί βγαίνει λάσπη εδώ. Κάλεσμα στους πολίτες να ενημερώνουν το Δήμο απευθύνει ο Γιάννης Αναστασάκης. Ας πράξουμε σωστά ως πολίτες ένα τηλέφωνο, ένα φαξ, ένα email, ώστε να δρομολογείται η παρέμβαση με μια εργολαβία που έχουμε εξωτερική αρκετά μεγάλη σε προϋπολογισμό και με τα συνεργεία του Δήμου που επίσης έχουν δυνατότητα να κλείνουν λακκούβες. Απαράδεκτες εικόνες στην οδό Γιάννη Γαρεφαλάκη στα Δειλίνα, όπως και πέριξ σχολικού συγκροτήματος. Ολοένα και μεγαλώνουν οι λακκούβες στην οδό Πετρακογιώργη, ενώ τα μπαλώματα βγάζουν μάτι στην οδό Χατζογιώργη, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Αγανάκτηση επικρατεί στους οδηγούς που διασχίζουν την οδό Μινά Γεωργιάδη στο Τσαλένιο, την οδό Ισότητα στο Μπεντεβή, καθώς και σε κάθετο δρόμο της λεωφόρου Κνώσου. Δεν δίνουν σημασία το να επισκευάζουν τις λακκούβες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και ατυχήματα. Δεινοπαθούν οι κάτοικοι και στην Αγία Κατερίνη. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες στην οδό Λουδοβίκου Παστέρ και έξω από τις εργατικές κατοικίες. Πάντως είναι η τρίτη φορά που παθαίνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Το ίδιο σημείο δηλαδή. Ναι, το ίδιο σημείο. Εδώ ακριβώς που μιλάμε είναι μια μεγάλη λακκούβα. Είχε μια διαρροή παλιά, φτιάχτηκε. Φτιάξαν τη λακκούβα, ξανασπάστηκε γιατί είχε άλλη διαρροή παρακάτω. Όπως εκτιμάται, την άνοιξη θα τρέξουν μεγάλες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του αστικού και αγροτικού δικτύου. Ώστε να έχουμε πάνω από 17 συμβάσεις. Δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι μεγάλη και δεν έχουμε ακόμα πράσινο φως για να υπογράψουμε. Αυτό όμως αναμένεται να γίνει τους επόμενους 2-3 μήνες.